Αυτό το βραβείο για μένα σημαίνει ότι θα σήμαινε και ένα όμορφο χαμόγελο μετά από μια παράσταση ή ένα ζεστό χέρι που έρχεται να σφίξει το δικό μου, πάλι μετά από μια παράσταση. Τώρα, αν ξυπνάει μνήμες, την τελευταία φορά που βραβεύτηκα με το βραβείο υποκριτικής από τα βραβεία ΘΟΚ, είχα μείνει άνεργη για 6 χρόνια. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό και τώρα. Το πόσο δύσκολο είναι να είσαι σήμερα καλλιτέχνης ή δημιουργός εξαρτάται από τα δεδομένα που θέτεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Από το σημείο που βάζεις εσύ τον πύχη για σένα και για τους γύρω σου. Η δυσκολία ξεκινάει από εκεί που αρχίζουν οι υπόλοιποι να κόβουν τα κεφάλια που περισσεύουν από πάνω. Εκεί αποφασίζεις ανάλογα να κόψεις το κεφάλι σου ή να συνεχίσεις να κρατιέσαι, έστω και αν υπάρχουν πάντα αυτοί που είτε θα σκάβουν από κάτω, είτε θα επιπλέουν με κάποιο τρόπο στην επιφάνεια ως όμορφη φελή της εποχής. Ο ρόλος των καλλιτεχνών, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης που ζούμε, θα πρέπει να είναι πιο δημιουργικός. Θα πρέπει να ξαναψάξουμε να βρούμε την ουσία που χάσαμε και να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Επίκεντρο είναι πάντα ο άνθρωπος. Επίσης, η τέχνη θα ήταν καλό να βοηθήσει τους ανθρώπους να ψάξουν να βρουν δημιουργικούς τρόπους, ο καθένας μέσα από τον τομέα του και μέσα από την ενασχόλησή του, για να βγούμε από αυτό το λούκι που είμαστε τώρα. Ανατροπή. Λέξη κλειδί και βασικό εργαλείο για ένα καλό θεατρικό έργο. Χάρη στην ανατροπή γεννιέται ενδιαφέρον στο θεατή και προκαλείται έκπληξη. Βέβαια, στη ζωή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ανατροπή δεν δημιουργείται, προκύπτει. Από ανάγκη, ίσως. Αν στην περίπτωση μου βάζαμε πλάι στη λέξη ανατροπή τη λέξη αντίδραση, ίσως εκεί να βγαίνει η αλήθεια, τουλάχιστον για μένα. Το βραβείο αυτό το αφιερώνω σε όλους αυτούς που βρίσκονται εκεί έξω, που εργάζονται δημιουργικά για ένα καλύτερο κόσμο και που μπορούν ακόμα να ονειρεύονται.